Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος, γιατί κρατάω στα χέρια μου ένα τεράστιο φάκελο και το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στην πιάτσα, το οποίο αφορά το παρελθόν της οικογένειας του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα πέσει ούτε από την οικονομία, την οποία λέει ότι ενωμένη με τους Κινέζους είναι η πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο, δηλαδή ο άνθρωπος μας δουλεύει κανονικά, ίσως γιατί έχει το ακαταλόγιστο. Και ο Μητσοτάκης θα πέσει από τα αμαρτήματα του παρελθόντος της οικογένειάς του. Και συγκεκριμένα επειδή το έχουν μυριστεί κάποιοι, οι οποίοι κρατάνε στα χέρια τους επίσης τα στοιχεία που κρατάμε εδώ κι εμείς, ένα όνομα θα θάψει το Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Και το όνομα αυτό είναι Γρηγόρης Δημητριάδης. Ήδη εδώ και μέρες συγκεκριμένη μηντιακή κυριαρχία στον τόπο ασχολείται κάθε βράδυ με το όνομα Γρηγόρης Δημητριάδης. Εμείς αρκούμαστε σε αυτά που γράφαμε πριν από 3 χρόνια και τα οποία δεν τα πίστευε κανένας. Ότι ο κύριος Δημητριάδης βρίσκεται πίσω από εκτεταμένη μορφή παρανομίας του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί και οι υποκλοπές οργανωμένο έγκλημα είναι. Όχι όμως μόνο από αυτό. Όταν αποκαλυφθεί ο σκοτεινός και άθλιος ρόλος, πολιτικός ρόλος του Δημητριάδη στο θέμα των υποκλοπών και των συμβολέων θανάτου και εξόντωσης, να το πω πιο κομψά, τότε θα καταλάβετε από τι θα πέσει ο κ. Μητσοτάκης. Ήδη η εφημερίδα μας προχωράει το πρωί σε μια σοβαρότατη αποκάλυψη με στοιχεία. Ότι ο κ. Δημητριάδης γνωρίζει τον άνθρωπο που σκότωσε, ναι, τον πρώην σωματοφύλακα του πατέρα του. Και μιλάω για τον Δημήτρη Νίνο, τον 38χρονο που βρέθηκε νεκρός σε ένα χαντάκι στη Θήβα. Ο κ. Δημητριάδης ξέρει ποιος άνθρωπος το σκότωσε. Η εφημερίδα μας βεβαίως το προβάλλει διαφορετικά. Αλλά δεν θέλω να το αναφέρω για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στο δελτίο σας. Η εφημερίδα μας, επικαλούμενη συγκεκριμένες πηγές που δεν έχει πέσει ποτέ έξω, βγάζει στη φόρα τον ηθικό αυτούργο αυτής της δολοφονίας, η οποία ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις που έκανε στο δελτίο μας ο τότε σωματοφύλακας, επικεφαλής της φρουράς της μητέρας του κ. Δημητριάδη και υφιστάμενος του μακαρίτη στρατηγού Νίκου Γριλάκη. Ο Μητσοτάκης θα πέσει από τα αμαρτήματα του ανιψιού του, τα οποία είναι πάρα πολλά. Η σύμφυση με εφοπλιστικούς κύκλους. Η σύμφυση με δουλειές που γίνονταν στο εξωτερικό. Ο κύριος Δημητριάδης είναι ύποπτος φυγής, εάν καταστεί ποτέ κατηγορούμενος, και θεωρώ ότι η ώρα πλησιάζει. Ο Μητσοτάκης θα πέσει από τα αμαρτήματα της οικογένειάς του. Δεν θα πέσει ούτε από αντιπολίτευση, η οποία είναι ισχνή, αν εξαιρεθεί η ελληνική λύση, ούτε από άλλους λόγους. Θα πέσει από το αίμα που γυρίζει ανάμεσα στους κύκλους και στους αρμούς της φαμίλιας του. Και θα δείτε, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ λάθος, ναι, τι θα γίνει στη συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον. Σοβαρότατες αποκαλύψεις, πολύ ενδιαφέρον, αυτές όσον αφορά το Μητσοτάκη.